Πάμε να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον κλάδο της ενημέρωσης και να καλησπέρισουμε μέσω Skype τον πρόεδρο της Ελμεροδόπης, κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα και σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και στους συνεργάτες σας. Να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά, θα λέγαμε εμείς. Και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, στο επόμενο προσεχές διάστημα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Βασιλιάδη, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρκετά υψηλό βαθμό επιτυχώντων, αρκετά υψηλό ποσοστό επιτυχώντων είδαμε να παρουσιάζεται εδώ στη Ροδόπη. Πολύ θετικό αυτό το αποτέλεσμα. Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα αυτά, καθώς και τις βάσεις στις οποίες κυμάνθηκαν ναι. στις εξετάσεις? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι ο νομός Ροδόπης έχει μια παράδοση πάρα πολύ καλή σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σε καλές σχολές. Πράγματι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι οικογένειες, οι γονείς των παιδιών και των μαθητών είναι πάντα κοντά στους μαθητές, στα παιδιά τους, τους βοηθούν και ξέρετε το κλίμα μέσα στην οικογένεια είναι αυτό που δίνει την όθηση στους μαθητές να έχουν τις επιτυχίες. Αφενός, αφετέρου να πούμε ότι η φετινή σχολική χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά πρωτοφανής για τα δεδομένα, τα εκπαιδευτικά της στην Ελλάδα θα έλεγα εγώ. Γιατί είχαμε όλα αυτά που γνωρίζετε, την πανδημία, είχαμε τα υψηλά, θα λέγα δύσκολα θέματα υψηλής προσδοκίας όσο αφορά σε κάποια μαθήματα που επηρέασαν βέβαια και τις βάσεις πανελλαδικά όπως έχετε δει. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι τελικά οι βάσεις έχουν κάποιες παραμέτρους που το έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας και από το δελτίο σας. Οι παράμετροι είναι πέραν των αποδόσεων των μαθητών, των υποψηφίων μας, είναι και το τι δηλώνουν. Και όπως καταλαβαίνετε, η δήλωση των μαθημάτων είναι και αυτός ένας γρίφος, θα λέγαμε, που δίνει και αυτός μια βάση όσον αφορά από πού θα ξεκινήσουμε. Και δεν είναι και τυχαίο να δείτε ότι το μαθηματικό για παράδειγμα της ΧΑΜΟ είναι με περίπου 3.500. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν το δηλώσανε πολύ 3.500 μόρια. Βέβαια δεν το δηλώσανε και πολύ μαθητές σχεδόν καθόλου. Άρα η δήλωση των μαθητών όσον αφορά τις σχολές και πού θα σπουδάσουν παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο. Ας μείνουμε όμως στη Ροδόπη, που πραγματικά η Ροδόπη έχει και η Κομωτινή αλλά και η περιφέρεια της Κομωτινής. Έχουν πάρα πολύ καλά σημαντικά ποσοστά επιτυχίας και είναι πάρα πολύ καλό. Και έχουμε ανθρώπους που τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή τους καριέρα, αν θέλετε, ή τετραετία ή πενταετία, ανάλογα με τη σχολή την οποία έχουν επιτύχει. Και αυτούς όμως τους μαθητές που θέλω να δώσω ένα μήνυμα, οι οποίοι δεν πέτυχαν, η ζωή δεν σταματάει εδώ. Η ζωή έχει συνέχεια. Γι' αυτό τους λέμε να ξαναπροσπαθήσουν μία, δύο και τρεις φορές ακόμα. Οπότε από αυτή την έννοια η Ροδόπη είναι μέσα στα υψηλά στάνταρ, θα λέγαμε, επιτυχιών. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε την συζήτηση μας με την πολύ σημαντική πρόταση την οποία καταθέσατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρονίας Απών και αφορά τα μέτρα προστασίας και τις δράσεις και τα βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν για την ομαλή λειτουργία και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την πανδημία του COVID-19. Ναι, έτσι είναι και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τώρα, σύμφωνα με την άλλη την ιδιότητα που έχω του Δημοτικού Συμβούλου εδώ στο Δήμο Μαρόνιας Σαπών, ξέρετε ότι οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι έχουν μιλήσει ότι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία τη συγκεκριμένη του COVID-19, είναι καλό να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Εκεί μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Η σκέψη μας ήταν αποκλειστικά αυτή. Και πραγματικά τα τρία βήματα που προτείνουμε και βεβαίως αν υπάρχουν και άλλες προτάσεις στις οποίες εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και θα συμφωνήσουμε είναι το πρώτο τεστ μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία μας 14 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσει δηλαδή η Δημοτική Αρχή, ο ίδιος ο Δήμος, στις επαφές εκείνες που χρήζει να έρθουν κάποια άτομα από τον ΕΟΔΗ, κάποιοι ειδικοί από τον ΕΟΔΗ, να κάνουν τις πρώτες, αν θέλετε, εξετάσεις στους καθηγητές και στους δασκάλους, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, στο Δήμο Μαρόνιας Απών. Αυτό τώρα θα το συζητήσουμε και στην Ελμεροδόπης, θα το προτείνουμε και να γίνει και στο νομό, ως Ελμεροδόπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέραν του γεγονότος ότι πέρασε το καλοκαίρι, κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάνει τις διακοπές τους. Βεβαίως είμαστε μια πάρα πολύ επιβαρημένη περιοχή ως περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ξέρετε και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές σας ότι ήταν η περιφέρειά μας από τις πρώτες οι οποίες χτυπήθηκε από τα μέτρα εντός εισαγωγικών. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα και ξέρετε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι και από την Αλεξανδρούπολη αλλά και από την Ξάνθη και μένουν ήδη εδώ πέρα. Οπότε υπό αυτή την έννοια προληπτικά, σαν ένα μαξιλάρι θα λέγαμε εμείς, να δούμε ποια είναι η υγειονομική ταυτότητα ή η υγειονομική εικόνα της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου μας, είναι καλό. Σαν δεύτερο βήμα, έτσι ώστε
τα κλιμάκια του ΕΟΔΕΟ που θα έρθουν στο δεύτερο βήμα να μπούμε σε μια εθελοντική διαδικασία ιχνηλάτησης στους μαθητές μας. Βέβαια δεν μπορείς να τους αναγκάσεις, γι' αυτό που είπαμε την εθελοντική διαδικασία ιχνηλάτησης από τους μαθητές. Και σαν τρίτο βήμα είναι αυτή που προτείναμε μέσω των σχολικών επιτροπών να αγοραστούν οι μάσκες αυτές προσώπου που λέμε, γιατί απλά η μάσκα που βάζουμε στο στόμα και στη μύτη δεν είναι επαρκές. Έχουμε και τα μάτια αυτές τις πλαστικές που όλοι γνωρίζετε, τις προμετωπίδες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, για τους, να δοθούν από τις σχολικές επιτροπές στους εκπαιδευτικούς. Και θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, διότι αυτή η πρόταση ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε μάλιστα ομόφωνα, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι επειδή υπερψηφίστηκε δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Θα πρέπει να δούμε τι, θα έχει, τι δράση θα έχει ο Δήμαρχος, ο Ντίνος Χαριτόπουλος. Τον έχουμε δώσει το εν λευκό να πραγματοποιήσει όλες αυτές εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία επιτέλους και να έχουμε δει και να δούμε μάλιστα κλιμάκια του ΕΟΔΗ στην Ξυλαγανή και στις Άπες, να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία, όπως σας έχω πει, να το πούμε, ιχνηλάτησης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτό από τόση ενεργεία του ΕΟΔΗ, δεδομένου ότι βλέπουμε την έλλειψη που υπάρχει και το πολύ συγκεντρωμένο οικό φορτίο το οποίο υπάρχει σε ορισμένες περιοχές, οπότε γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία για να πραγματοποιηθεί αυτό στο έπακρο. Είναι αυτό που λέτε, σωστό είναι, αλλά αν μη τι άλλο, ο δικός μας ρόλος είναι αυτός ο ρόλος. Είναι ο ρόλος των προτάσεων ως αντιπολίτευση. Είναι ένας ρόλος ο οποίος θα είναι γόνιμος ρόλος. Θα πρέπει να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, και γι' αυτό σας είχα πει ότι η δικιά μας περιοχή είναι μια επιβαρυμένη περιοχή. Ειδικά η περιφέρειά μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είδατε, είναι η μοναδική περιφέρεια, άμα δείτε, από τις 13, η οποία έχει μπει στη διαδικασία από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, από τα μέσα του Αυγούστου, που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κλείνουν τα μαγαζιά στις 12 η ώρα του βράδυ, σίγουρα, να υπάρχουν οι μάσκες σε χώρους όπου συγχρονίζονται κτλ. Άρα, και αυτό είναι μια πρόταση. Και εξάλλου, στην περιοχή εδώ στο Δήμο Μαρόνιας Σαπών, έχουμε και το, όπως έχω ακούσει και τον Δήμαρχο, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα Δυτικού Νείλου. Οπότε καταλαβαίνετε, καλό θα είναι, γι' αυτό είπαμε, προτείναμε ο Δήμαρχος, αν και εφόσον μπορέσει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καλώς. Αλλά γι' αυτό είπαμε ότι το προλαμβάνει, το έχουν πει και οι αρχαίοι Έλληνες, είναι καλύτερο να το θεραπεύει. Υπό την έννοια αυτή, ξαναλέω, γι' αυτό και ο Δήμαρχος έχει στη φαρέτρα του το ομόφωνο, αν θέλετε, την ομόφωνη εν λευκό επιταγή, να προσπαθήσει να παλέψει. Γι' αυτό στο εξάλλου και η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Θα ήταν πάρα πολύ καλό σε συνεργασία, αν διαβάσετε και την πρότασή μας, με άλλους Δήμους, να μπούμε σε αυτή τη λογική. Να αρχίσουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Θα πούμε ότι εμείς αυτό το προτείναμε, κάναμε τη διαδικασία και από εκεί και πέρα δεν είναι ότι βλέποντας και κάνοντας, θα λέμε ότι εμείς μπήκαμε σε αυτή τη βάση. Και άμα δείτε κιόλας, έχει μπει και πανελλαδικά, νομίζω, σε χθεσινό δημοσίευμα, ότι τουλάχιστον στην Αθήνα θα μπουν. Τα κλιμάκια του ΕΔΙ ενδεχομένως σε κάποιες σχολικές μονάδες να κάνουν αυτά τα στατιστικά τεστ. Δηλαδή θα πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο και να παίρνουν τεστ από κάποιους μαθητές ενδεχομένως ή και εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Απλά να κάνουμε μία διευκρίνηση για να μην να καθησυχάσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας. Μπορεί να είναι επιβεβαρημένη η περιφέρειά μας η ΙΚΑ, αλλά η Ροδόπη ευτυχώς δεν μετράει πολλά κρούσματα. Μετράνε οι γύρω νομοί για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Ούτε κινδυνεύουμε, κινδυνολογούμε εδώ. Απλώς λέμε ότι να έχουμε μια εικόνα καλή της περιφέρειάς μας. Εμείς, όσο έχουμε τον άλλο το ρόλο του Δήμου μας, σαφέστατα είναι μια, έχουμε να ακούσουμε κρούσματα στη Ροδόπη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ξέρετε, νομίζω όμως ότι αυτό το βήμα, ότι αυτή η πρόταση, καλό θα είναι να υπάρχει και να λειτουργούμε έτσι. Σίγουρα. Για να έχουμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Αυτή και μόνο είναι η πρότασή μας. Με αυτή τη λογική δηλαδή προχωράμε και αυτή τη λογική κάναμε την πρότασή μας και φαντάζομαι ότι αποδέχτηκαν οι συνάδελφοι και οι αρχηγοί των παρατάξεων άλλων τη λογική της επί της διαδικασίας. Κύριε Βασιλιάδη, πώς κρίνετε τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Σε σχέση με την πανδημία του COVID-19, θα λέτε. Κοιτάξτε, ναι, εδώ υπάρχουν κατά την άποψή μου κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο συζητήσιμα, όσο και αμφίσιμα θέλετε, όσον αφορά την διαδικασία, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, την εκπαιδευτική. Αν δούμε τα παραδείγματα στην Ιταλία, όπου εκεί τα τμήματα χωρίστηκαν στη μέση και προσλήφθηκαν διπλάσιοι σχεδόν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, και εδώ έχουμε το μόνο όπλο, όπως ξέρετε και εσείς, τη μάσκα και το παγωρίνο, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Και εδώ έρχεται και η δικιά μας η πρόταση, όπως είπαμε τα προηγούμενα που συζητούσαμε, ότι εδώ μπορεί να δοθεί μια μονάδα προστασίας, μια σπίδα προστασίας, τα λέγαμε. Όταν έχεις 25 άτομα σε μια τάξη, και δεν είναι 17 κακά τα ψέματα αυτά που έχει πει η Υπουργός έχει πάρει τα νησιά, τα πρόσθεσε μαζί με Θεσσαλονίκη και Αθήνα, παραδείγματος χάρη, σας λέω μαθηματικά, και είναι μια δημιουργική μαθηματική λογιστική, η οποία είναι εντελώς έολη. Δεν είναι 17 ο μέσος όρος των μαθητών, κυρία Βασχαλίδου. Και στη Ροδόπη εδώ έχουμε σε τάξεις επίσημα, που φαίνονται και στο Μαϊσούλ, έως και 27 και 30 μαθητές. Ξέρετε, εκεί λειτουργούν. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό το μεγάλο ερωτηματικό θα το αντιμετωπίσει και η Ολμέα. Έχει καταθέσει και εκείνη η Ολμέα τις αντιρρήσεις της και τις επιφυλάξεις της, και ο πρόεδρος της Ολμέα, ο Θοδωρής ο Τσούχλος. Να πούμε όμως ότι στην Κομωτινή η πανδημία του COVID, και είναι νομίζω ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο αυτό, καταφέρνουμε και λειτουργούμε φέτος το 5ο Γυμνάσιο Κομωτινής με απόφαση πραγματικά, και το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, τη διευθύντρια τη εκπαίδευση τη νομού Ροδόπη, τη κυρία Κοσμιώδη. Ήταν πάρα πολύ θετική η κίνηση και θα λειτουργήσουμε έτσι ώστε λίγο, επειδή τα τμήματα στα γυμνάσια μα τη Κομωτινή έχουν έρθει στο ταβάνι που λέμε εντός εισαγωγικών, θα μπορούσαμε με αυτή το 5ο Γυμνάσιο που λειτουργεί πλέον να τα σχολεία μα να φύγουν το αριθμό των μαθητών που είναι σε κατάθετη τάξη, δηλαδή το μέγιστο ταβάνι που είναι 27 παιδιά, να κατεβούμε λίγο πιο κάτω. Είναι θετικό αυτό. Βέβαια, η παιδαγωγική διαδικασία και η σκέψη εδώ και η είδηση του 5ου Γυμνασίου ισχύει εδώ και 25 χρόνια. Αργήσαμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι κάθε λίγο αργά παρά ποτέ. Μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση, έστω και μέσω της πανδημίας του COVID-19. Άρα, για να κλείσω και στο ερώτημά σας. Έχουμε πολλά ερωτηματικά, έχουμε πολλές επιφυλάξεις, και αυτό που θα ήθελα να σας πω ότι όλη αυτή τη διαδικασία της αντιμετώπισης, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς στις σχολικές μας μονάδες, θα την πραγματοποιήσουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές μαζί των κατατόπων σχολικών μονάδων. Αυτό που έχουμε να σας κατέθεσω είναι ότι έχουμε μεγάλη εμπειρία από το Μάιο που πέρασε, και καταλαβαίνετε τα σχολεία λειτουργήσαν περίπου 1,5 μήνα. Οπότε σας διαβεβαιώ ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, με το που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, θα ενημερώσουν κατάλληλα, έγκαιρα και έγκαιρα τους μαθητές τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό μας να είμαστε εκεί στις επάλξεις, στην καθημερινή μάχη, να μην έχουμε, έτσι ώστε οι υποπτώσεις πανδημίας στην περιοχή τη δικιά μας να είναι σχεδόν μηδαμινές. Θα κάνουμε το ανθρώπινο δυνατό, ό,τι είναι δυνατόν δηλαδή, να κρατήσουμε τους μαθητές μας ασφαλείς και υγιείς, όπως και τους συναδέλφους μας. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας δεν μας δίνει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει έτσι περαιτέρω, δηλαδή να πάμε σε μισές τάξεις, δηλαδή να διαιρέσουμε τις τάξεις μας στο μισό, δηλαδή να έχουμε 15 παιδιά, το αντίθετα μάλιστα. Το μόνο που μας δίνει είναι 3 μάσκες ανά καθηγητή και το παγουρίνο ανά μαθητή. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, να φύγουμε λίγο από την πανδημία του κορονοϊού και να μιλήσουμε λίγο για τους διορισμούς των αναπληρωτών αλλά και της ειδικής αγωγής. Πώς έχουν διαμορφωθεί τα κενά? Ναι, πάρα πολύ σωστή. Πάντοτε αυτή την περίοδο, σωστή η ερώτησή σας. Έχουν ήδη διοριστεί 4.500 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής. Έχουν ήδη τοποθετηθεί από τα κατατόπους συμβούλια υπηρεσιακά. Παρά τα αυτά, και στην ειδική αγωγή, όπως ξέρετε, οι διορισμοί δεν ήταν αυτοί που θέλουμε εμείς, το νούμερό τους. Υπάρχουν τα κενά, είναι τεράστια τα κενά. Ναι, συνεχίζουμε και οι διορισμοί των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν περίπου τις 28 Αυγούστου, μια ημερομηνία θετική θα έλεγα κι εγώ, αν και το Υπουργείο Παιδείας από μόνο του έχει κάνει κάποια λάθη όσον αφορά τις υπηρεσιακές μας μεταβολές, ίσως ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι θέλω να πω, δηλαδή το πώς θα διοριστούν ή πώς θα πάρουν απόσπαση οι συνάδελφοι μας εκπαιδευτικοί. Να φανταστείτε ότι σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί η δεύτερη φάση αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών και έχουμε ήδη δημιουργηθεί, πάμε στην πρώτη φάση. Περίπου θα έλεγα ότι το 70 με 65% των θέσεων με τους διορισμούς των αναπληρωτών έχει καλυφθεί. Υπάρχουν ακόμα κενά, είναι αυτά που λέμε εμείς, και νομίζω όμως ότι αυτά το έχει πει και η Υφυπουργός και η Υπουργός, ότι θα είναι στη διαδικασία στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, έτσι ώστε να μην έχουμε κενά στις τάξεις, και επιπλέον οι τάξεις όταν ξεκινούν στις 14 πλέον του Σεπτέμβρη να έχουν τους εκπαιδευτικούς στην τάξη τους. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το ζήτημα αυτό. Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα και την χαρά που με δίνετε να είμαστε κοντά σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, να μας δώσετε την ευκαιρία να κατέθεσουμε την άποψή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.